εξόρμηση για καλό σκοπό από τα μέλη του Συλλόγου Ανθρώπινη Ασπίδα, που προχώρησαν σε καθαρισμό πινακίδων σήμανσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στους δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου, αλλά και στον ΒΟΑΚ. Αντιμετωπίσαμε, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, πολλά πράγματα διαφορετικά, διαφορετικές καταστάσεις. Καθαρίσαμε πινακίδες μέσα από βάτα μείζωνος σημασίας, μιλάμε για stop, μιλάμε για απαγορευτικές σημάσεις, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την σπουδαιότητά τους. Καθαρίσαμε πινακίδες από αυτοκόλλητα, είδαμε πινακίδες οι οποίες είχαν γυρίσει ανάποδα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την επικίνδυνότητα της κατάστασης, και βέβαια είδαμε κατεστραμμένες πινακίδες. Σε όσες μπορέσαμε να παρεύουμε και να δώσουμε ένα αποτέλεσμα, το κάναμε. Μπορεί να κόψουν, όπως και συνεργασία μου που είναι εκτός Ηρακλείου, στον Εθνικό είναι κάποιες πινακίδες καλυμμένες. Πρέπει να φτιάξουν, να τις αποκαλύψουν, να είναι πιο εμφανείς, να σου αλλάξουν θέση. Να μεριμνήσει, να καθαρίσει τα δέντρα όπου είναι και τα κρύβουν, να φαίνονται. Τα μέλη της ομάδας ανέδειξαν πινακίδες κρυμμένες από δέντρα και κλαδιά και σημάνσεις ξεθοριασμένες από τον χρόνο. Ο κίνδυνος ατυχημάτων ήταν μεγάλος στις περιπτώσεις που ο οδηγός δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να σταματήσει, αφού δεν μπορεί να δει την απαραίτητη σήμανση. Πέραν από τον καθαρισμό σε πολλές πινακίδες, διαπιστώθηκε επίσης σοβαρή έλλειψη σημάνσεων σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Σε όσες μπορέσαμε να παρεύουμε και να δώσουμε ένα αποτέλεσμα, το κάναμε. Υπάρχουν δεκάδες όμως άλλες πινακίδες οι οποίες έχουν ξεθοριάσει παντελώς και εκεί θα πρέπει να γίνει άμεσα αντικατάσταση. Έχουμε εντοπίσει τα σημεία, τα συγκεκριμένα, θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας και τα γεωγραφικά σημεία στον εκάστοτε Δήμο, γιατί μιλάμε για τρεις διαφορετικούς Δήμους, αλλά και για τον ΒΟΑΚ. Και από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει σύντομα η αντικατάσταση αυτών των πινακίδων. Προσπαθείς να δεις, αλλά δεν μπορείς να δεις. Και προσέχεις μόνο, τίποτα άλλο. Απλά πρέπει να καθαριστούν. Εκεί που μένω, πιστεύω ότι είναι εντάξει. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν οι αντιδράσεις των πολιτών, οι οποίοι με μεγάλη χαρά βοηθούσαν τα μέλη του συλλόγου να καθαρίσουν τις πινακίδες.